Γεια σας, είμαι σίγουρη ότι μόνο διαβάζοντας τον τίτλο έχετε καταλάβει ότι σε αυτό το βίντεο το χαμόγελο της Μαρινέλης πρέπει να έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά, διότι σήμερα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μου εταιρεία, τη The Balm Cosmetics, δεν θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Και επειδή πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που προσπαθώ, βασικά που γυρνώ αυτό το βίντεο, όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν 30 με 40 λεπτά. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό, γιατί δεν πρέπει να φλιαρούμε, θα βγει πραγματικά τεράστιο. Επειδή βασικά αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μόλις ανεβάζω ένα προϊόν της The Balm είτε στο Facebook είτε στο Instagram, από κάτω γίνεται χαμός και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αρέσει και σε εσάς το ίδιο και σε μένα, όπως και σε μένα βασικά τα προϊόντα της The Balm, και χαίρομαι διότι εδώ οι συνδρομητριές μου και οι ακολουθοί μου στα Instagram και στο Facebook έχουμε το ίδιο γούστο και μου αρέσει πολύ αυτό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχω πλέον πιο πολλά προϊόντα από ό,τι ήθελα να σας τα δείξω και να σας κάνω έτσι και ένα σύντομο review, θα είναι σύντομο, διότι δεν πρέπει να φλιαρούμε γιατί θα βγει το βίντεο που σας είπα τεράστιο. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι λίγες μέρες πριν φύγω για διακοπές, μου ήρθε ένα email από τα κεντρικά της The Balm και μου λέγανε ότι θα θέλανε, βασικά μου στέλνανε ένα email το οποίο μου έλεγε ποια είναι η The Balm και όλα τα σχετικά. Η κοπέλα νομίζω ότι εγώ δεν τα ξέρω τα προϊόντα, αλλά που να ξέρα, ότι πραγματικά έχω γίνει συλλέκτης των The Balm. Και μου ζήτησε ότι αν θέλω, βασικά μου ερώτησε, αν θέλω να συνεργαστούμε, να μου στείλει κάποια προϊόντα, να τα δοκιμάσω και να σας πω τη γνώμη μου. Και εννοείται πως δέχτηκα και με μεγάλη μου χαρά και τιμή. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσω αρχικά με τα προϊόντα τα οποία μου έστειλε η The Balm, τα οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν τα έχω αγγίξει, γιατί ήθελα να σας τα δείξω έτσι όπως μου τα στείλανε, χωρίς να έχουν πάνω ούτε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με αυτά τα 5 προϊόντα που μου έστειλε. Λοιπόν, στο πρώτο που θα σας δείξω, έκλεψα λιγάκι και σήμερα το χρησιμοποίησα. Έκανα αυτές εδώ τις μικρές 3 τελίτσες, τις οποίες τις είδα πάνω σε μια κοπέλα και τις λάτρεψα. Έχω κάνει και από εδώ. Εκείνη τη μέρα που τις είδα, πραγματικά θέλω να τις βγάλω τις τελίτσες από το μάτι και να τις βάλω στο δικό μου. Λοιπόν, θα έχω αφήσει όλες τις συσκευασίες τους και να σας πω ότι πραγματικά εγώ τα The Balm τα λατρεύω, διότι έχουν υπέροχη ποιότητα σαν προϊόντα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και οι συσκευασίες τους είναι πραγματικά μία προς μία. Έχουν αυτή την τέλεια vintage συσκευασία, η οποία μόνο το κουτί που σου στέλνουν δεν το πετάς, το κρατάς για ενθύμιο. Και πάμε στο πρώτο του προϊόν, που είναι ένα eyeliner, είναι αυτό εδώ. Όπως σας είπα, αυτά τα πρώτα τα προϊόντα που θα σας δείξω δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, οπότε δεν θα σας πω τη γνώμη μου αν είναι καλά, πώς κρατάνε και όλα τα σχετικά, που σίγουρα είναι καλά, γιατί έχω αρκετά προϊόντα ήδη την The Balm και ξέρω την ποιότητα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το eyeliner, όπως σας είπα, και έκανα αυτές τις 3 τελίτσες. Να σας πω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πινελάκι, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ λεπτή μυτούλα. Καθίστε να σας δείξω και πόσο μαύρη απόδοση δίνει. Είναι τέλειο και πολύ μαύρο. Είναι υγρό eyeliner. Είναι το κλασικό με το πινελάκι. Να το κοιτάξτε πόσο λεπτή μυτούλα έχει πάνω-πάνω. Και αυτό είναι καλό, γιατί μπορείς να κάνεις όσο πιο λεπτή γραμμή του eyeliner θέλεις. Το δεύτερο είναι ένα bronzer. Είναι αυτό εδώ. Και όπως βλέπετε, είναι ακόμα στις αρχικές του συσκευασίες. Και σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια, αν και τώρα λίγο με τη μεταφορά του δωματίου και όλα αυτά έγινε ένας χαμός. Από τα πρώτα τα προϊόντα έχασα τις συσκευασίες και δεν μπορώ να τα βρω. Αν θα τα βρω όμως, σκέφτομαι τα Χριστούγεννα που θα βάλω εδώ πάνω στο έπιπλο αυτό το χριστουγεννιάτικο μου δέντρο, να μην βάλω μπάλες φέτος και να βάλω τις συσκευασίες από τα The Balm. Θα δούμε τώρα αν τις βρω καλώς. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ το bronzer, όπως σας είπα, που έχει αυτή την φοβερή συσκευασία με αυτή την κυρία που είναι έτοιμη να κάνει τη βουτιά της στην πισίνα. Λοιπόν, και ήδη εγώ έχω άλλο ένα bronzer στη συλλογή μου, είναι το Bahama Mama. Αν είχα βρει αυτό, να σου πω την αλήθεια, αυτό θα είχα πάρει, αλλά εκείνο το διάστημα είχε πιάσει και μια μανία και ό,τι μάμα της The Balm έβρισκα, ήθελα οπωσδήποτε να το αποκτήσω, δεν γινότανε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το οποίο έχει και αυτό το καθρεφτάκι του και όλα τα προϊόντα της The Balm που έχουν έτσι, που είναι σε τύπου παλέτα, δηλαδή είτε σκιά είτε παλέτα, ρουζ, bronzer, οτιδήποτε, έχουν καθρέφτη και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το πάρεις και μαζί σου, όπως θα σας δείξω αργότερα, και μια παλέτα που έχω. Είναι μια παλέτα την οποία μπορείς να ρίξεις την τσάντα σου, να φύγεις ένα διήμερο και να μην χρειαστεί να πάρεις τίποτα άλλο, γιατί έχει και τεράστιο καθρέφτη, έχει και σκιές, έχει και ρουζ, θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, νάτι, είναι αυτό εδώ το bronzer. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση και όπως σας είπα, αν την είχα δει νωρίτερα θα είχα πάρει αυτή την απόχρωση, διότι αυτή είναι πιο καλή νομίζω για ξανθιές, είναι πιο ανοιχτόχρωμη από τον Bahama Mama, και αυτό που μου αρέσουν και στα δύο τα bronzer που έχω είναι ότι δεν έχουν μέσα καθόλου μα καθόλου glitter, είναι όλα matte και μου αρέσουν τα πρόσωπα που έχουν bronzer πάνω τους και δεν γυαλίζουν καθόλου, είναι matte, να το. Πάμε τώρα στο επόμενο που είναι ένα κραγιονάκι, σε αυτήν εδώ τη συσκευασία και είναι μια υπέροχη τσιμιούντα απόχρωση, ορίστε. Και θα σας δείξω αμέσως πώς βάφει. Νάτι, είναι αυτή εδώ. Και νομίζω πως ειδικά τώρα το φθινόπωρο θα είναι εκπληκτικό. Νομίζω πως θα το βολευτώ πάρα πολύ. Από ό,τι μπορώ να δω, έτσι είναι
Γλώσσα, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ γλώσσα. Είναι κάτι ενδιάμεσο με μάτια γλώσσα. Έχει έτσι μια γυαλάδα, αλλά όχι αυτά τα κραγιόν που γυαλίζουν πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στην παλέτα που μου έστειλαν. Είναι η Meet Matte. Βασικά, καλύτερα να μην σας λέω τις ονομασίες, γιατί έτσι κι αλλιώς σας κάνω τα κοντινά και σας γράφω κάπου εδώ τριγύρω ποιες είναι οι ονομασίες. Οπότε έτσι θα κερδίζουμε και χρόνο. Νάτι, είναι αυτή εδώ. Νομίζω πως σας είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η συσκευασία, μιας και περισσότερες ξένες και ελληνίδες YouTubers την έχουν αυτή την παλέτα. Και βγάζουμε αργά και βασανιστικά τη συσκευασία, γιατί αυτό είναι που απολαμβάνεις στα The Balm. Νάτι, είναι αυτός εδώ ο κύριος ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει τον ντουζ του και έχει και τον μπουρνουζάκι του μαζί. Και έχει και αυτό εδώ έναν τεράστιο καθρέφτη όπως μπορείτε να δείτε, νάτος. Και έχει μέσα αυτές τις 3, 6, 7, 8, 9. Καλά, τα λέω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ξέρω να μετράω, ok. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ οι αποχρώσεις. Είναι όλες matte. Δεν έχουν μέσα ούτε έναν κόκο στρας. Μπορείτε να το δείτε και εσείς, να σας το κάνω και έτσι εδώ στο φως. Ούτε ένα κόκο στρας μέσα, δηλαδή θα δείτε να γυαλίζει απολύτως τίποτα. Ήμουν ανυπόμονη πάρα πολύ να γυρίσω αυτό το βίντεο και επειδή ήμουν σίγουρη ότι θα είμαι σε αυτή την τρελή τη χαρά. Θα τα ρίξω όλα εδώ. Επειδή θα ήμουν σε αυτή την τρελή χαρά, αλλά και επειδή θέλω πάρα πολύ να τα χρησιμοποιήσω, αλλά περίμενα να σας τα δείξω έτσι όπως είναι πεντακάθαρα τις συσκευασίες τους και τέλεια. Νάτι. Και πάμε στο τελευταίο προϊόν που μου έστειλαν από τη The Balm, η οποία είναι η νέα παλέτα. Αυτή εδώ είπαμε δεν θα λέμε ονόματα, Νάτι, με αυτή τη φοβερή vintage κυρία. Και λάτρεψα πάρα πολύ και το εσωτερικό της, διότι εγώ είχα συνηθίσει την παλιά την παλέτα που έχω και Nude, η οποία μέσα είχε κάποιες γυναίκες έτσι, κάτι περίεργες πόζες που μπροστά τους ήταν ισκιές. Τώρα τα επίμαχα σημεία, τα κρύβουν οι σκιές, αλλά τώρα είναι κύριοι, δεν είναι κυρίες. Και αυτή η παλέτα έχει ένα τεράστιο καθρέφτη. Βλέπετε ότι έχει και αυτή γήινες αποχρώσεις και πραγματικά εγώ τρελαίνω για γήινες αποχρώσεις. Δεν μου αρέσουν οι πιο εξωγήινες. Μου αρέσουν οι γήινες. Να, τις είναι αυτές εδώ. Έχει μέσα νομίζω 4 από ό,τι θυμάμαι. Ναι, 1, 2, 3, 4 ματ και όλες οι υπόλοιπες είναι πιο σήμερ. Όπως βλέπετε, μπορείτε με αυτή την παλέτα να κάνετε ένα πιο πρωινό μακιγιάζ και ένα πιο βραδινό. Ή μπορείτε να φύγετε το πρωί από το σπίτι να πάτε στη δουλειά σας, να κάνετε το πρωινό στο μακιγιάζ. Να τη βάλετε στην τσάντα γιατί έχει μέσα και τον καθρέφτη, έχει και το πινελάκι. Τη βάζετε στην τσάντα, πάτε λίγο στην τουαλέτα κρυφά, αλλάζετε το μακιγιάζ, το κάνετε λίγο πιο βραδινό και μετά φεύγετε για την έξοδό σας. Αν δεν προλαβαίνετε να γυρίσετε στο σπίτι σας να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία. Να δείτε. Τώρα πάμε στα δύο προϊόντα τα οποία είναι πιο πρόσφατες αγορές για εμένα, που τα αγόρασα εγώ. Και με το πρώτο το προϊόν έπαθα έρωτα μόλις το είδα, πραγματικά, αφού ήμουν στο stand και λέω «Οκ, Μαρινέλη, αυτό είναι για σένα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αγοράσεις». Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, είναι αυτό εδώ το ρούζ. Και αυτό είναι με τη συσκευασία του. Αυτό το έχω δοκιμάσει δύο φορές, το έχω χρησιμοποιήσει. Είναι και αυτό που φοράω σήμερα στη μαγουλά μου. Λοιπόν, και ανοίγοντάς το, βρίσκεις μέσα εννοείται το ρούζ και βρίσκεις και αυτόν εδώ τον καθρέφτη, ο οποίος κοιτάξτε γύρω-γύρω. Αυτή την. Είναι σαν τα πετσαρία, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι. Vintage retro σχέδιο. Αχ, Παναγία μου, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ η απόχρωση. Όπου εντάξει, νομίζω πως είναι καθαρά για μένα αυτό το χρώμα. Είναι ροζ. Ξέρετε, εγώ ότι με το ροζ έχω τρέλα και αγάπη. Να το, είναι αυτό εδώ. Θα το έλεγα από κοντά τσιγλοφουσκή. Δεν ξέρω, τα έχουμε πει ότι εγώ με τα χρώματα δεν τα πάω καθόλου καλά. Να το, το βλέπετε και στα μαγουλά μου live, να μπορείτε να δείτε. Το έχω χρησιμοποιήσει και μια φορά ήδη στη δουλειά και μπορώ να σας πω ότι έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί είχε κρατήσει πάρα πολλές ώρες πάνω στο μαγουλά μου χωρίς να πάθει τίποτα. Δηλαδή, έφυγα το πρωί 9 η ώρα που ήμουν 10 ώρες. Έφυγα 9, γύρισα 9 και το ρούζ ήταν εκεί, ακμαίο, δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα. Και πάμε τώρα στην τελευταία μου νέα αγορά, όπου είναι μια παλέτα, είναι η Rockstar Palette. Δεν ξαναλέω. Συσκευασίες είναι πάνω. Λοιπόν, και αυτή είναι η παλέτα που σας έλεγα ότι την ήθελα οπωσδήποτε, γιατί είναι μια παλέτα την οποία την παίρνεις μαζί σου είτε στις διακοπές σου που φεύγεις και για καιρό, είτε σε ένα διήμερο, είτε για να πας στο φίλο σου να κοιμηθείς, είτε οτιδήποτε και δεν χρειάζεται να πάρεις τίποτα άλλο. Όπως είπαμε, είναι η Rockstar, έτσι έχει μια κιθάρα απ' έξω, λογικό. Και ανοίγει λίγο ιδιαίτερα γιατί ανοίγει και από την κάτω την πλευρά, ανοίγει και από πάνω. Νάτι. Και κοιτάξτε έναν καθρέφτη που έχει καρδούλα. Τι μπορώ να πω εγώ, τι λόγια μπορεί να έχω εγώ να πω για αυτή την παλέτα τώρα. Λοιπόν, έχει μέσα 12 αποχρώσεις με σκιές και αυτές γίνες. Σε αυτήν έχω χρησιμοποιήσει 2-3 από τις σκιές και εντάξει, είναι ακριβώς η ίδια ποιότητα όπως και με τα υπόλοιπα προϊόντα που έχω από τη The Balm. Πολύ ωραίες, απλώνουν τέλεια, διαρκούν καταπληκτικά, η απόδοσή τους είναι φοβερή. Και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ
Στη συγκεκριμένη παλέτα είναι ότι έχει μέσα και highlighter, είναι το Mary Luminizer, έχει μέσα ρούζ και έχει και δύο κραγιόν. Οπότε είναι αυτό που σας έλεγα, είναι μια παλέτα που την παίρνεις μαζί σου και δεν χρειάζεται πραγματικά να πάρεις τίποτα άλλο, γιατί και εδώ μπορείς να κάνεις ένα πιο πρωινό μακιγιάζ και ένα πιο βραδινό. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε το review με τα προϊόντα τα οποία τα έχω αρκετό καιρό και θα μπορέσω να σας πω πιο πολλά λόγια για αυτά. Και θα ξεκινήσω με τη μάσκαρα, την οποία τη φοράω και σήμερα. Νάτι. Αυτή εδώ. Να σας πω ότι είναι η What's Your Type από την σειρά The Bodybuilder. Πάλι τα λέω, δεν πειράζει. Ξεχνιάμαι και λέω τις ονομασίες. Λοιπόν, σας είχα πει, είναι η δεύτερη συσκευασία νομίζω που αγοράζω. Μέσα αυτή η μάσκαρα έχει κάποιες βιταμίνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες. Και σας είχα πει και σε κάποιο βίντεο παλιότερο ότι είχα δει μεγάλη διαφορά με την. Εντάξει, δεν είχα γίνει έτσι, σαν να έχω πάνω μαλλιά στις βλεφαρίδες, αλλά πραγματικά είχα δει διαφορά. Έβλεπα τις βλεφαρίδες μου πιο πυκνές, γιατί την πρώτη τη μάσκαρα τη χρησιμοποιούσα πιο πολλές φορές. Δηλαδή, την έβαζα και στη δουλειά, στην καθημερινότητά μου και αυτά. Αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν μάσκαρα και την τσιγκουνεύομαι λιγάκι, τη χρησιμοποιώ πλέον στις πιο ιδιαίτερες εξόδους μου, να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να έχω αυτό το αποτέλεσμα που έχω σήμερα στα μάτια όταν πηγαίνω σε κάποιο γάμο, βάφτιση ή σε μια πιο καλή βραδινή έξοδο. Και αφού λέγεται και The Bodybuilder, μπορείτε να δείτε και εσείς από το πινέλο ότι είναι μια μάσκαρα που κάνει έτσι πολλές καμπύλες εκεί που λεπταίνει, γίνεται πιο χοντρή και ξανά και ξανά. Ορίστε να δω το πινέλο της. Και πώς να μην λέγεται The Bodybuilder όταν και σου περιποιείται τις βλεφαρίδες, γιατί σε ενδυναμώνει αλλά και σου δίνει και αυτό το αποτέλεσμα. Το υπέροχο. Είναι πολύ ωραία, πολύ σταθερή, δεν κομπιάζει τις βλεφαρίδες και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν κάνει κάτω αυτά τα μαυράκια που κάνουν μερικές μασκάρα. Και είναι και μια μάσκαρα που σας έχω ξαναπεί ότι ο ανιψιός μου έχει μια τρέλα και όταν θέλει να κοιμηθεί σου πιάνει το μάτι. Και όσες φορές έχει γίνει αυτό, μου πιάνει το μάτι και φορά το μάσκαρα, δεν έχει πάει πουθενά, πραγματικά είναι φοβερή. Και τώρα πάμε στις τρεις μανούλες της The Balm. Είναι το Bahama Mama, το Hot Mama και το Sexy Mama. Τώρα δεν ξέρω αν μου λείπει κάποια μανούλα. Έτσι και μου λείπει, θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο, το οποίο είναι το αγαπημένο μου bronzer. Είναι ένα bronzer το οποίο το χρησιμοποιώ τα δύο τελευταία καλοκαίρια μου. Πραγματικά το λατρεύω. Είναι ένα φοβερό προϊόν. Και να σας δείξω ότι η συσκευασία του έχει αυτή την κυρία τη Λατίνα απ' έξω και εννοείται πώς ταιριάζει με το εσωτερικό της. Κοιτάξτε. Είναι απίθανο. Και αυτό έχει τον καθρέφτη του. Και αυτό εδώ είναι το bronzer, νάτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σταθερό, αυτό το έχω χρησιμοποιήσει 1-3 εκατομμύριο φορές όπως τα έχουμε πει. Ήδη έχω βάλει και εδώ έτσι μια αμυδρή πινελιά πάνω στο κουτελό μου, γιατί φέτος δεν μαυρίσαμε όπως βλέπετε, είμαστε στα το γαλατάκι, τέλος πάντων δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε το bronzer να δίνουν λίγο χρώμα. Να το είναι αυτό εδώ, είναι πολύ ωραίο, πολύ σταθερό, κρατάει δηλαδή ώρες και να υδρώσεις, επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιείς το καλοκαίρι. Δεν αρχίζει να τρέχει και να γίνει σε χάλια. Είναι πολύ ωραίο και για κοψίματα επίσης. Και η απόδοση ότι είναι φοβερή, μιας και βγάζει με ένα άγγιγμα πάρα πολύ ποσότητα. Και πάμε στην επόμενη, την Hot Mama, η οποία είναι πολύ χρηστική αυτή η μανούλα. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις και σαν ρούζ, αλλά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σαν σκιά. Είναι αυτή εδώ η κοραλή απόχρωση. Να, τη ροδακινή βασικά, είναι έτσι ένα περίεργο, η οποία έχει πολύ σήμερα μέσα και για καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει, δηλαδή το καλοκαίρι χωρίς hot mama δεν φεύγω από το σπίτι να πάω στις καλοκαιρινές μου διακοπές, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί μπορώ να βάλω το ρουζάκι μου και από πάνω να βάλω λίγη ποσότητα από το hot mama και να δώσει πραγματικά να απογειώσει την απόχρωση που έχω στα μάγουλά μου. Και η επόμενη μανούλα είναι η sexy mama, η οποία αυτή τη συσκευασία νομίζω πως μου ταιριάζει απόλυτα. Αυτό το εκπληκτικό κρεβάτι που έχει πίσω, τι ωραίο που είναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι φοβερή, πραγματικά φοβερή. Λοιπόν, η Sexy Mama είναι μια πούδρα, η οποία είναι για λιπαρές επιδερμίδες, βασικά για όλο το τύπο, για όλους τους τύπους δέρματος είναι, αλλά κάνει και πολύ για τις λιπαρές επιδερμίδες. Και νάτι, και αυτή ταιριάζει πάρα πολύ το εσωτερικό της με το εξωτερικό της. Είναι φοβερό και αυτό έχει τον καθρέφτη του. Μην τα λέμε. Λοιπόν, αυτή η πούδρα είναι φοβερή γιατί σου απομακρύνει τη λιπαρότητα, δηλαδή όσοι έχετε λιπαρή επιδερμίδα να την προτιμήσετε. Φαίνεται σαν αόρατη και αυτή είναι τη φορά σήμερα στο πρόσωπό μου, νάτι. Πραγματικά φαίνεται σαν αόρατη όταν τη βάζετε στο πρόσωπό σας, φαίνεται σαν να μην έχετε καθόλου πούδρα και χρειάζεται απειροελάχιστη ποσότητα. Μην την πάρετε και βάζετε πολύ και ξεκινάτε και βάζετε πάνω στο πρόσωπό σας, δηλαδή θα σας δείξω, παίρνετε το πινελάκι. Κάνετε έτσι λίγο, ίσα να πάρει χρώμα και κάνετε στα σημεία που εσείς θέλετε να εξαφανιστεί η λιπαρότητα ή να βάλετε την πούδρα σας. Δεν χρειάζεται πραγματικά παραπάνω. Είναι πολύ ωραία, σας την προτείνω σας έχετε λιπαρές επιδερμίδες. Και μου το έχει πει και μια από εσάς αυτό, ότι την έσωσε πάρα πολύ με τη λιπαρότητα. Και ότι όντως χρειάζεται απειροελάχιστη ποσότητα για να κάνεις τη δουλειά σου, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στα δύο τα ρουζάκια, τα οποία
σας τα έχω ξανανοίξει και αυτά πάρα πολλές φορές, ειδικά το ένα. Είναι από τη σειρά Insane. Με αυτά τα ρούζ τι είχα πάθει. Έχει μια ιστορία αυτά τα ρούζ. Τα είχα δει που τα είχε αναρτήσει το Facebook της Αμερικής, γιατί έχει και ευρωπαϊκό Facebook και Instagram στο το The Balm και αμερικάνικο. Και καλύτερα να ακολουθείτε, να σας πω την αλήθεια, το Instagram ή το Facebook της Ευρώπης. Δηλαδή, άμα γράψετε The Balm Europe ή The Balm EU, θα σας βγάζει το αντίστοιχο social media της The Balm στην Ευρώπη. Και είναι καλύτερο γιατί όταν έχει πάει στο ευρωπαϊκό, μετά από λίγες μέρες ή και την ίδια στιγμή που το έχετε δει, έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό το προϊόν. Γιατί αν τα βλέπεις στην Αμερική, τρελαίνεσαι. Τα έχουν όλες και λες, Παναγία μου, γιατί δεν τα έχω ακόμα. Και να τα, είναι αυτά εδώ τα Insane, τα οποία τα είχα δει στο αμερικάνικο Facebook. Και δεν έβλεπα τη μέρα, αφού φανταστείτε, έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο στην εταιρεία που τα έχει φέρει εδώ στην Ελλάδα και έλεγα: θα σας έχω γράψει και τις πληροφορίες. Όσο θέλετε από κάτω να δείτε που, από πού τα προμηθεύομαι εγώ τα προϊόντα και για ποια εταιρεία σας μιλάω. Και πραγματικά είχα τρελαθεί. Έπαιρνα κάθε μέρα στη Make Me Up τηλέφωνο και έλεγα: μήπως ήρθαν τα Insane, μήπως ήρθαν τα Insane. Και μου λέγανε: όχι ακόμα, όχι ακόμα. Είναι αυτά εδώ. Και ήθελα πιο πολύ αυτήν εδώ την κυριούλα, να σας πω την αλήθεια. Αυτή που είχα πάρει κιόλας από εδώ. Είναι αυτό εδώ, και αυτό είναι έτσι σαν το χρώμα της τσιχλόφουσκας, είναι λίγο πιο έντονο, πιο φούξια κάνει. Είναι ένα φοβερό, πραγματικά φοβερό, και όπως βλέπετε έχει 1000 χρησιμοποιηθεί και δεν λέει να τελειώσει. Είναι και πάρα πολλά τα γραμμάρια του. Για να δω που λέει. Α, είναι 5,5 γραμμάρια, είναι πάρα πολύ ποσότητα. Και η συσκευασία του είναι μαρινελίστικη, φαίνεται εδώ, ροζ, φούξια, καρό, η ξανθιά η κυρία εδώ με το καπελάκι της απ' έξω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ σταθερό, έχει πολύ έντονη απόδοση, δηλαδή, κοιτάξτε, περνάω μία φορά το δάχτυλό μου και κοιτάξτε εδώ απόχρωση που έχω πάνω στο χέρι μου ήδη. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό μου αρέσουν αυτά τα The Balm που πραγματικά ακουμπάς ελάχιστα το πινέλο σου πάνω και κάνεις τη δουλειά σου, δεν χρειάζεται να χαλάσεις πάρα πολύ η ποσότητα. Και το επόμενο Insane προϊόν που έχω είναι αυτή εδώ η κυρία η μελαχρινή. Ήθελα να το πάρω για να δοκιμάσω έτσι μια άλλη λίγο πιο τριανταφυλή απόχρωση. Να την αυτή εδώ. Και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία και η συσκευασία της είναι φοβερή και έχει και αυτά τα λουλουδάκια εδώ γύρω γύρω. Αυτό το ρούζο το έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ όσο το άλλο. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν φοράω λίγο πιο απαλά κραγιόν, γιατί αυτό το ρούζι είναι πιο έντονο και θέλω να φαίνονται πιο έντονα τα μαγουλάκια, πιο μαλακά τα ματάκια και πιο μαλακά τα χυλάκια. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό εδώ και αυτό είναι πολύ σταθερό και θα σας δείξω και αυτό. Μια φορά περνάω το χέρι μου και κοιτάξτε. Και πάμε τώρα να σας δείξω τρεις μεμονωμένες σκίες που έχω, που δεν είναι από παλέτα. Είναι σε αυτές τις υπέροχες συσκευασίες με animal print decor, πώς το λένε απ' έξω, νάτες. Και θα σας τις δείξω μαζί όλες αυτές για να κερδίζουμε χρόνο, γιατί νομίζω πως όσες φορές και αν προσπαθήσω να γυρίσω αυτό το βίντεο για να βγει μικρότερο, δεν θα τα καταφέρω. Νομίζω πως ήδη το έχετε καταλάβει κι εσείς βλέποντας την ώρα. Λοιπόν, αν τις αποχρώσεις είναι αυτές εδώ οι τρεις. Έχω πάρει αυτές. Αυτή είναι λίγο μια πιο σαμπάνι, και αυτές οι δύο κάνουν πιο πολύ μόβ, αυτή πιο σκούρα και αυτή εδώ πιο ανοιχτή. Είναι και αυτές πολύ ωραίες. Είναι με σήμερ. Έχουν πάρα πολύ σήμερ μέσα, νάτες. Βλέπετε, και αυτές όπως μπορείτε να διακρίνετε έχουν το καθρεφτάκι τους. Όπου μπορεί δεν πάλι να χώσει ένα καθρεφτάκι, θα το χώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Νάτες, είναι αυτές εδώ. Και αυτές είναι πάρα πολύ σταθερές, με απόδοση φοβερή. Καθίστε να σας δείξω. Θα κάνω εδώ στα δάχτυλά μου από όλες. Νάτες. Ακούμπησε απλά τα δάχτυλά μου πάνω, όπως είπαμε, με την απόδοση της The Balm και πραγματικά βάψαν κατευθείαν. Και το καλό με τα The Balm είναι ότι μπορείς και να δουλέψεις πάρα πολύ μαζί με τις σκιές. Δηλαδή θα πάρεις το πινέλο του σβησίματος και θα σβήσεις και θα κάνεις και πραγματικά θα παίξεις με τις σκιές και θα σου δώσουν την απόχρωση που θες και θα κάτσουν στο σημείο που θες και όλα αυτά. Θα αφήσω το πιο αγαπημένο προϊόν για το τέλος. Νομίζω πως έχετε καταλάβει ποιο είναι. Και μένει προς το τέλος. Θα αφήσω τα δύο βασικά πιο αγαπημένα προϊόντα προς το τέλος. Τώρα πάμε να σας δείξω μία βάση που έχω από τη The Balm. Είναι σε αυτήν εδώ τη συσκευασία. Και είναι μία βάση την οποία τη βάζεις κάτω από το make-up για να δείχνει το πρόσωπό σου πιο ολίγο, να στρώνει το make-up πιο καλά, να διαρκεί πιο πολύ, να σου απομακρύνει τη λιπαρότητα και όλα αυτά. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα διαφανές λευκό κάπως έτσι προϊόν και μόλις το απλώσεις στο πρόσωπο με το χέρι σου, γίνεται αόρατο και νομίζω ότι μπορείτε να διακρίνετε πώς φαίνονται οι πόροι σε αυτό εδώ το σημείο που δεν έχω βάλει, πώς λέγεται,
το primer και πώς φαίνεται σε αυτό το σημείο που έχει μπει το primer. Κοιτάξτε διαφορά. Νομίζω πως μπορείτε και εσείς να το διακρίνετε. Εγώ μπορώ να το δω από την οθονή αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι που κάνει το primer, είναι ότι σε βοηθάει και δείχνει το δέρμα σου πιο ομοιόμορφο και στρώνει μετά το make-up πιο πολύ και δίνει πιο πολύ διάρκεια και πιο ωραίο αποτέλεσμα. Κάνει το πρόσωπο να φαίνεται σαν πορσελάνο στην ουσία. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί απλώνοντάς το, καταρχήν είναι ένα primer το οποίο δεν μυρίζει όπως κάποια άλλα primers τα οποία μυρίζουν. Παναγία μου, δεν ξέρω, κάτι περίεργο μου μυρίζει, κάτι σε πλαστικό, δεν ξέρω. Αυτό είναι εντελώς άοσμο. Και αυτό που μου αρέσει ακόμα πιο πολύ σε αυτό το πρώτο primer, τι ήθελα να πω, το ξέχασα, ναι, είναι ότι σου δίνει ένα πούδρινο αποτέλεσμα στο πρόσωπό σου και μετά πραγματικά το άπλωμα του foundation γίνεται παιχνιδάκι. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει σώσει τα βράδια μου. Είναι το Balms Away, είναι αυτό εδώ. Το οποίο η συσκευασία του είναι έτσι μια σιδερένια, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με μια κρέμα χεριών που χρησιμοποιούσαν οι μανάδες μας. Πριν κάμποσα χρόνια. Λοιπόν, έχει αυτήν εδώ πέρα τη μεριά, την κίτρινη, την οποία την πατάς, σηκώνεται το προϊόν και το ανοίγεις και μέσα είναι σαν βαζελίνη, αλλά δεν είναι βαζελίνη. Παίρνεις το σφουγγαράκι που το δίσκο βασικά του ντεμακιγιάζ, βάζεις λίγη ποσότητα, το κουμπάς πάνω στο μάτι σου, το αφήνεις για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μετά παίρνεις, κάνεις 2-3 κινήσεις και πραγματικά όλη η μάσκαρα, όλο το. Οτιδήποτε έχεις πάνω στο μάτι σου, eyeliner, σκιές, έχεις βάψει το φρύδι σου, δεν ξέρω, έχει πραγματικά εξαφανιστεί. Και αν σας μπει και λίγη ποσότητα μέσα στο μάτι, δεν ερεθίζει, δεν τσούζει καθόλου, είναι οφθαλμολογικά λεγμένο σαν προϊόν. Να πάρω και μια ανάσα, Παναγία μου. Έχει και αυτό μέσα διάφορες βιταμίνες για να βοηθάει και στην περιοχή των ματιών, των βλεφαρίδων και όλα τα σχετικά. Το μόνο αρνητικό που θα έβρισκα εγώ σε αυτό το προϊόν είναι ότι αφήνει μετά έτσι λίγο σαν λιπαρότητα, αλλά αν πάρετε μετά ένα στεγνό δίσκο και το σκουπίσετε ή επειδή εγώ ας πούμε πρώτα θα κάνω τον μακιγιάζ των ματιών και μετά θα συνεχίσω στο υπόλοιπο μου πρόσωπο με το σαπουνάκι μου, μετά εγώ θα βάλω το σαπούνι, θα κάνω και τα μάτια και θα φύγει λιπαρότητα, οπότε δεν με ενοχλεί. Τώρα εσείς αν δεν το κάνετε αυτό, αν ακολουθείτε κάποια άλλη διαδικασία και το πάρετε, σας προτείνω μετά να έχετε και ένα στεγνό δίσκο των μακιγιάζ για να σκουπίσετε να φύγει λιπαρότητα. Και τώρα πάμε να σας συστήσω την CD Luminizer, η οποία είναι αυτή εδώ, είναι η νέα μου φίλη, νέα φίλη, σχετικά με τη Mary Luminizer το λέω ότι είναι νέα φίλη. Λοιπόν, και όπως καταλάβατε για το τέλος αφήνω του Mary Lou και άλλο ένα προϊόν, δεν ξέρω αν το έχετε ήδη μαντέψει ποιο είναι. Λοιπόν, η CD Luminizer είναι ένα highlighter, το οποίο εγώ το πήρα διότι ήταν ένα νέο προϊόν και το ήθελα παγνωσμένα, δεν γινότανε. Νομίζω πως ταιριάζει πιο πολύ σε καστανά κορίτσια και κοκκινομάλικα κορίτσια. Όσες οπότε είστε καστανές με κόκκινα μαλάκια, νομίζω πως θα το ευχαριστηθείτε. Αλλά και εγώ το χρησιμοποιώ, διότι το χρησιμοποιώ ανάλογα με το μακιγιάζ μου. Δηλαδή, όταν θα κάνω έτσι μια πιο γήινη απόχρωση στα μάτια, έτσι πιο καφέ και όλα τα σχετικά, θα βάλω το Mary Lou. Και όταν θα κάνω πιο πολύ ροζ, θα βάλω το CD Lou. Και πάμε να σας το δείξω, διότι μέσα, αν θα δείτε, είναι πιο ροζ η απόχρωση. Και να το, κοιτάξτε τι υπέροχη απόχρωση, Παναγία μου, αυτό το της The Balm, το CD και το Mary. Πραγματικά είναι φοβερά. Έκανα τώρα το λάθος. Καθίστε. Το έβαλα σε λάθος σημείο. Να το, είναι εδώ πέρα. Βλέπετε πως γυαλίζει. Και αυτό χρειάζεται απεριλάχιστη ποσότητα με το πινελάκι σας για να βάλετε πάνω. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Πολύ σταθερό. Εγώ να σας πω τα highlighter τα χρησιμοποιώ στα μαγουλάκια και εδώ στα κοκαλάκια ή και λίγο πάνω από το χείλι, ανάλογα. Πώς θα ξυπνήσω εκείνο το πρωί. Είναι πολύ ωραίο και σας λέω ότι όποιες κοπέλες είστε έτσι πιο καστανές και πιο κοκκινομάλικες, νομίζω πως αυτό θα σας ταιριάξει πιο πολύ. Και πάμε τώρα να σας δείξω και την παλέτα που είχα πάρει. Και την έχω αρκετό καιρό, δηλαδή πρέπει να είναι η δεύτερη χρονιά που την έχω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι η Nude Hue, όπως σας είπα, και είναι μια παλέτα την οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην την πάρω μαζί μου στις διακοπές μου. Νομίζω πως αν δεν την πάρω μαζί μου δεν θα πάει καλά το καλοκαίρι μου ή οι διακοπές μου, κάτι τέτοιο. Έχει και αυτή μέσα τον καθρέφτη της, εντάξει. Και έχει βασικά, μου αρέσει πάρα πολύ η εξωτερική της εικόνα που έχει, γιατί έχει ένα vintage δωμάτιο μιας κυρίας από άλλη εποχή, η οποία έχει έτσι το κρεβάτι της, το boudoir της, τις φωτογραφίες, τα διακοσμητικά της και όλα. Και πάμε να σας δείξω το καθρέφτη και τις 12 αποχρώσεις, και είναι αυτό που σας έλεγα ότι είναι οι κυρίες στη συσκευασία και όχι κύριοι, όπως στην άλλη την παλέτα, και τα επίμαχα τα σημεία όπως είπαμε τα κρύβουν οι σκιές, και όπως θα δείτε σε κάποιες ήδη σκιές έχουν αρχίσει να φαίνονται οι βάσεις τους, μιας και είναι μια παλέτα την οποία την έχω πραγματικά λιώσει. Αν είχε στόμα θα φώναζε, θα μου λέγε δεν αντέχω άλλο, μην με χρησιμοποιείς.
να τι είναι αυτή εδώ. Και αυτή είναι μια παλέτα η οποία μπορείς να κάνεις ένα πιο πρωινό και ένα πιο βραδινό μακιγιάζ και μπορείς και να το μετατρέψεις και όλα τα σχετικά. Πολύ σταθερές, έχει και εδώ πέρα 2-3 μάτ, εδώ πέρα νομίζω έχει λιγότερες, πρέπει να έχει 2 μάτ, αν δεν κάνω λάθος, να έχει 2 μάτ και οι υπόλοιπες όλες είναι σήμερα, νάτες. Πολύ σταθερές, φοβερές, με το πινελάκι, το καθρεφτάκι, το τσαντούλα και φύγες. Και πάμε τώρα να σας δείξω το Mary Lou Manager. Θα αφήσω και το τέλος το άλλο το προϊόν που σας είπα, γιατί θα σας αφήνω εδώ πέρα όσο θα μιλάμε για το Mary Lou Manager, θα σας αφήσω να μαντεύετε ποιο μπορεί να είναι, αν και οι περισσότερες μπορεί να το έχετε βρει. Λοιπόν, να το ψηφίζω στη πιο ωραία συσκευασία που μπορεί να έχει τα The Balm, πραγματικά είναι φοβερή και το ψηφίζω και ως το πιο ωραίο προϊόν και μπορώ να το κάνω αυτό, διότι ό,τι και αν έχω χρησιμοποιήσει, ό,τι highlighter και αν έχω αγοράσει, είτε από πιο high-end εταιρείες, είτε από πιο απλές εταιρείες, τέλος πάντων, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, τέτοιο highlighter πραγματικά δεν έχω ξαναβρει και θα σας το δείξω λίγο προσεκτικά, γιατί είχαμε ένα ατύχημα, όπως θυμάστε, και μου έγινε λίγο κομμάτια. Βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικότατα και απλώς βλέπετε, ακουμπάω λίγο το χέρι μου πάνω και κοιτάξτε εδώ. Ήδη φαίνεται από το δάχτυλό μου πόσο πολύ γυαλίζει, είναι πάρα πολύ ωραίο, το συνιστώ ειδικά σε ξανθιές κοπέλες, νομίζω πως όλες μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό, δεν χρειάζεται να σε ξανθιά ή μελαχρινή. Είναι ένα μπέζ χρώμα, έτσι λίγο σαμπανί, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όλες, αλλά νομίζω πως σε ξανθιές αυτό θα ταιριάζει πιο πολύ. Να το πάρετε, να το βάζετε στα μαγουλάκια σας εδώ πέρα πάνω από το χείλι σας, εδώ στα κοκαλάκια αυτά που πετάνε, στους ώμους σας. Βάλτε σήμερα, προσεκτικά, αλλά βάλτε. Είναι πολύ ωραίο, πολύ σταθερό, η απόδοση είναι καταπληκτική. Και πάμε τώρα στο τελευταίο προϊόν που κράτησα στην άκρη για να σας δείξω τη συλλογή μου με τα The Balm. Νομίζω πως κάποιες μαντέψατε σωστά, πήρα βαθιά ανάσα, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο και αυτό το λατρεύω όσο το Mary Lou Manager. Είναι το Stainiac, να το, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα προϊόν το οποίο θυμάμαι χαρακτηριστικά, τι σας είχα πει σε ένα βίντεό μου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο βασικά. Θυμάμαι όμως ακριβώς τι σας είχα πει. Καθίστε να σας δείξω αρχικά την τέλεια απόχρωσή του. Να, είναι αυτή εδώ. Αυτή. Λοιπόν, σας είχα πει ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείτε να το βάλετε και στα μαγουλάκια σας και στα χυλάκια σας. Και στα χυλάκια δίνει μια απόχρωση σαν έχετε φάει κερασάκια και φραουλίτσες. Και στα μαγουλάκια σαν έχετε κοκκινήσει από ντροπή. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όλους τους μήνες. Δεν σε δεσμεύει, αλλά εγώ τους καλοκαιρινούς, δηλαδή από άνοιξη μέχρι και φθινόπωρο, πραγματικά το λιώνω, γι' αυτό και εγώ δεν θυμάμαι ακόμα ποια είναι αυτή η συσκευασία που μπορεί να έχω αγοράσει και ιδιαίτερα στη δουλειά, δηλαδή αυτό με έχει βολέψει πάρα πολύ και έχω ήδη και μια συσκευασία στη τσάντα μου. Σας είχα δείξει στο Watch in My Bag που είχα μια πιο μικρή συσκευασία του. Είναι φοβερό γιατί δίνει μια απίστευτη απόχρωση, όντως σαν φυσική απόχρωση στα χείλη σας και στα μαγουλά σας. Είναι σαν να μην έχετε βαφτεί και μπορείς απλά να κάνεις τη βάση σου, να βάλεις λίγο μάσκαρα, να βάλεις αυτό το προϊόν και πραγματικά είσαι έτοιμη. Έχει αρκετή διάρκεια. Στα μαγουλά έχει μια κανονική διάρκεια σαν το ρουζ. Στα χειλάκια εντάξει, μπορεί μετά από 2-3 ώρες να χρειαστεί ανανέωση, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Είναι ένα προϊόν το οποίο μετά από λίγη ώρα στεγνώνει, να το θα δείτε. Δεν είναι, μην το βλέπετε που είναι σαν lip gloss ότι είναι glossy. Είναι ένα προϊόν το οποίο μετά στεγνώνει, να το βλέπετε. Το βγάζω εδώ και δεν φεύγει. Λοιπόν, αυτή ήταν η συλλογή μου με τα The Balm προϊόντα. Νομίζω πως όλοι καταλάβατε την ανεβασμένη μου διάθεση στο βίντεο αυτό. Ξέρετε ότι τα λατρεύω, πραγματικά τα λατρεύω. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι όσες σας λατρεύετε σαν και εμένα τα The Balm, μείνετε συντονισμένες για το επόμενο βίντεο, γιατί εκεί θα σας έχω μια μικρή εκπληξούλα να περιμένετε να τη δείτε. Και πέρα από αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας και να μου πείτε αν έχετε The Balm προϊόντα, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο προϊόν και αν είναι κάτι το οποίο σας αρέσει σας πάρα πολύ και εγώ δεν το έχω, σας παρακαλώ να μου το πείτε γιατί μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι, να πάω να το κοιτάξω. Και εσείς κοπέλες δεν έχετε The Balm, θα ήθελα να μου πείτε ποιο θα θέλατε εσείς να προσθέσετε στη συλλογή σας. Αφήστε μου γενικότερα τα σχόλιά σας από κάτω για τα The Balm. Στην περιγραφή, όπως σας είπα, θα σας έχω από κάτω να δείτε από πού εγώ προμηθεύομαι εδώ στην Ελλάδα τα The Balm. Και τι άλλο, και θα σας έχω και το link από το Instagram και από το Facebook της Ευρώπης για να πάτε να κάνετε και εκεί like ή εγγραφή, διότι ό,τι βλέπετε εκεί να έρχεται μετά από λίγες μέρες, έρχεται αυτόματα και στην Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν βλέπετε το αμερικάνικο θα τρελαθείτε και θα σας σηκωθούν τα μαλλιά όπως και εμένα, όπως είχα πάθει με τα Instain, τα ρουζ. Λοιπόν, αυτά. Μείνετε συντονισμένες, μην το ξεχάσετε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά, γεια σας!